Το Συμβούλιο έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες με τους θεσμικούς φορείς. Και οι πολιτικές οι οποίες παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται να υπάρχει η πίεση από τα διάφορα λόμπι, να το πούμε με την λέξη που λέγεται στις Βρυξέλλες. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι και μέσα από το Πολιτικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχω να καθορίζονται αυτές οι πολιτικές που θα δώσουν μια βοήθεια στον τουρισμό σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στις νησιωτικές και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό οι συνεργάτες που έχουν έρθει από τις Βρυξέλλες να ακούσουν τις πραγματικές ανάγκες του νησιωτικού τουρισμού και ιδιαίτερα του τουρισμού της Κρήτης, να τους επηρεάσουμε ώστε τα προγράμματα που θα εξαγγείλουν σε λίγο καιρό να ικανοποιούν τις ανάγκες της Κρήτης. Θέλουμε να παρέμβουμε πριν το σχεδιασμό των προγραμμάτων και όχι μετά. Επίσης, αύριο διοργανώνουμε εδώ στο Ηράκλειο την συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM μετά από 35 χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν το 1981 πάλι στην Κρήτη. Θα τιμήσουμε τους πρώην δημάρχους που βοήθησαν τη συμμετοχή της Κρήτης στη CRPM από τότε και επίσης θα παρουσιάσουμε τις καλύτερες πρακτικές της περιφέρειας Κρήτης. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο τουρισμός είναι να επιστρέψει η βεβαιότητα για την πορεία της χώρας. Αυτό είναι το βασικό. Όχι μόνο για την επιμήκυνση της περίοδου, αλλά και για την ίδια την τουριστική περίοδο. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό, από εκεί και ύστερα δημιουργείται ο δρόμος για να γίνουν παρεμβάσεις στις υποδομές των αεροδρομίων, συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και περιοχές της Κρήτης και άλλων περιοχών της περιφέρειας, προκειμένου να δώσουμε, να προσφέρουμε ένα προϊόν πιο άρτιο για την επέκταση περίοδου. Εγώ δεν πιστεύω σε θαύματα, πιστεύω σε σταδιακές βελτιώσεις. Σταδιακή βελτίωση είπα να πει το 15 Οκτωβρίου να το κάνουμε 15 Νοεμβρίου και το 15 Απριλίου να το κάνουμε 15 Μαρτίου. Αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό διαφορετικών χρεώσεων από το κράτος για διάφορα ζητήματα, επένδυσης και ρίσκου επιχειρηματιών να κρατήσουν ανοιχτά ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. Και φυσικά εταιρείες σαν και εμάς να πάρουν το ρίσκο σε συνδυασμό με άλλους φορείς, να το μοιραστούν με άλλους φορείς για να κρατήσουν ένα μήνα, δύο μήνες, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος σεζόν παραπάνω δραστηριότητα. Εμείς έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε, αλλά χρειάζεται συντονισμός και χρειάζεται συμβολή και του κράτους. Το αντικείμενο είναι κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Υπάρχει η στρατηγική που διέπει αυτό το αντικείμενο και οπότε μας βοηθάει να κάνουμε προγράμματα αυτού του τύπου. Άρα για τα πάντα είναι έτοιμα. Αυτό που θέλουμε είναι να κοιτάξουμε τι προγράμματα μπορούν οι ελληνικές περιφέρειες μαζί με άλλους παράγοντες, τουριστικούς παράγοντες, ιδιωτικό τομέα, πανεπιστήμια, να συνεργαστούν μαζί με τους ίδιους παράγοντες των άλλων κρατών, της Ιταλίας, του Μοντενέγκρο, του Μαυρομουνίου που λέμε στην Ελλάδα, έτσι, των άλλων περιοχών που κοιτνιάζουν την Αδριατική για να μπορέσουν να καταθέσουν προγράμματα. Νομίζω στο χέρι μας είναι πλέον, έτσι. Η μπάλα είναι στο δικό μας το γήπεδο για να παίξουμε. Η πολιτική, το πρώτο που βάζουμε είναι η επέκταση της περίοδου. Διότι αντιλαμβάνεστε τι σημαντική ανάπτυξη και απασχόληση θα δώσει εάν έχουμε μια επιμήκυνση της περίοδου, που αυτός είναι ο στόχος. Να δούμε καλές πρακτικές από άλλες περιφέρειες και να δούμε πώς συντονιζόμαστε όλοι μαζί οι φορείς, γιατί δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Πρέπει να δούμε τον συντονισμό, πρέπει να δούμε τις αεροπορικές εταιρείες, τους τουριστικούς πράκτορες, τα ξενοδοχεία που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι όταν έρθουν μια χειμερινή περίοδο. Να δούμε τις παράλληλες εκδηλώσεις που πρέπει να γίνονται, να δούμε αν είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να δούμε τα μουσεία μας, τους αρχαιολογικούς χώρους, μια σειρά δραστηριοτήτων στην ενδοχώρα που θα δώσουν αυτή την όθηση για να έχουμε μια επέκταση της τουριστικής περίοδου.